Για δεύτερη φορά επισκέφτηκα το εργοτάξιο της οδικής σύνδεσης της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα σημαντικό έργο για το λιμάνι. Και βλέπω ότι οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Ήρθα από εδώ πέρα για να ζητήσω και από τον ανάδοχο και από την Εγνατία Οδό να επιταχύνουμε αυτές τις εργασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αυτό το έργο πραγματικά είναι ένα έργο που θα αλλάξει ουσιαστικά τις μετακινήσεις ό,τι αφορά τη σύνδεσή μας με το λιμάνι, τις εμπορευματικές μεταφορές της πόλης και θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο λιμάνι, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος. Βλέπω με χαρά και ικανοποίηση ότι οι εργασίες προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Αρχές του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο και γνωρίζετε όλοι ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε προγραμματισμό πολλών έργων τα οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσονται. Το μετρό τελειώνει, το flyover ξεκινά αυτή τη στιγμή, ήδη ξεκινούν οι γεωτεχνικές εργασίες και θέλω να σας ανακοινώσω ότι οι επόμενες γεωτεχνικές εργασίες θα γίνονται βράδυ, καθώς και το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί, θα συμπληρωθεί μια νέα ομάδα, μια task force με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια και το Υπουργείο, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα κυκλοφοριακά ζητήματα που υπάρχουν στην πόλη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο προγραμματισμός μας και για τα αντιπλημμυρικά και για τις 17 σχολικές μονάδες, αλλά και για όλα τα έργα που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, προχωρούμε με συνέπεια, με συνέχεια και με σταθερότητα. Με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο αυτό, να πω μόνο ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, ότι εξαιτίας του υπεδάφους που δεν είναι προφανώς καλό όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες για θεμελιώσεις και φερατοπασάλους και θαλικοπασάλους. Είναι πολύ σημαντικό ένα τέτοιο έργο το οποίο ήταν για 10 χρόνια πραγματικά σταματημένο να έχει ξεκινήσει και να έχει φτάσει στη φάση της ολοκλήρωσης όπως ανέφερε και ο Υπουργός. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί η Θεσσαλονίκη θα μπορέσει επιτέλους να έχει την οδική σύνδεση την οποία αξίζει σε σχέση με το λιμάνι της. Η σύνδεση αυτή ήταν ένα όνειρο για πολλούς. Βλέπετε ότι γίνεται πραγματικότητα και οι μεταφορές θα είναι πάρα πολύ εύκολες.